70 μέρες διορία δίνουν οι 27 στην Τουρκία, προειδοποιώντας την πως σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα υποστεί κυρώσεις για τις έκνομες ενέργειές της στην Κύπρο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, θα επανέλθει αναλόγως και θα λάβει αποφάσεις κατά περίπτωση το αργότερο κατά την σύνοδο του Δεκεμβρίου. Σε περίπτωση που δεν ανταποκριθεί εις όσα καταγράφονται στα συμπεράσματα, τότε θα ενεργοποιηθεί τον Δεκέμβρη το άρθρο 29 της συνθήκης. In case of such renewed actions by Ankara, the EU will use all its instruments and options available. We have a toolbox that we can apply immediately. No one can drive a wedge between us. It's important for us to see in the next weeks how is it possible to make a more positive agenda possible with Turkey. Στον αντίποδα για το θέμα της Λευκορωσίας αποφασίστηκε η επιβολή κυρώσεων σε 40 άτομα τα οποία ευθύνονται για τη βία, την οθεία και την καταστολή μετά τις παράτυπες εκλογές του Αυγούστου. Alles in allem heute eine umfangreiche, manchmal auch schwierige Diskussion. Aber wir haben uns zusammengerauft und können auf Ergebnisse hinweisen. Οι εργασίες της Θεελόδους και Μαραθώνια Συνόδου άρχισαν 5 λεπτά πριν από τις 5 το απόγευμα ώρα Κύπρου. Ο Μισελ ανακοίνωσε στους 27 ότι η συζήτηση για την Ανατολική Μεσόγειο θα τρέξει παράλληλα με τη συζήτηση για τη Λευκορωσία. Μετά την Μέρκελ, το λόγο πήραν οι Αναστασιάδης και Μητσοτάκης. Γύρω στις 9 καταγράφηκαν ενστάσεις ως προς το περιεχόμενο του προσχεδίου των συμπερασμάτων, παρουσιάστηκε εμπλοκή και η Σύνοδος διεκόπη. 20 λεπτά αργότερα, οι Αναστασιάδης, Μητσοτάκης, Μέρκελ και Μακρόν κάθισαν στο ίδιο τραπέζι με τους επικεφαλείς της Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε 10 λεπτά πριν από τις 10, οπότε ξανάρχισαν οι εργασίες της Συνόδου, οι οποίες διεκόπησαν για μια ακόμη φορά μετά από περίπου μια ώρα. Στις 11:20 ο Μισελ παρουσίασε στους ηγέτες το 4ο και τελευταίο προσχέδιο των συμπερασμάτων, το οποίο περιελάμβανε τόσο την αναφορά για τις κυρώσεις, όσο και το κάλεσμα προς την Τουρκία να αποδεχθεί την πρόσκληση της Κύπρου για διάλογος προς τη διευθέτηση όλων των θαλάσσιων διαφορών. Η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης θα πρέπει να επιληθεί μέσω διαλόγου και διαπραγμάτευσης καλή την πίστη με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Θέση την οποία υποστήριξαν μέχρι τέλους ανάμεσα σε άλλους ο Αυστριακός καγκελάριος και ο Γάλλος πρόεδρος. Je pense que on ne peut pas réengager un dialogue avec la Turquie si on laisse la Turquie franchir des lignes rouges. Non. Il faut montrer de la fermeté, de la clarté. Die Europäische Union muss Präsident Erdogan endlich rote Linien aufzeigen. Und das bedeutet zum ersten den Abbruch der Beitrittsverhandlungen und zum zweiten auch das Agieren mit Sanktionen gegenüber der Türkei. Σε ό,τι αφορά στα ελληνοτουρκικά, το Συμβούλιο εκφράζει ικανοποίηση για τα βήματα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και την έναρξη διερευνητικών επαφών. Κατέστησε όμως ταυτόχρονα και απολύτως σαφές ποιες θα είναι οι επιπτώσεις σε περίπτωση που η Τουρκία συνεχίσει την επιθετική της συμπεριφορά. Συν της άλλης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υποστηρίζει την ταχεία επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό και εμφανίζεται αποφασισμένο να εμπλακεί ενεργά στη διαδικασία, διορίζοντας εκπρόσωπο στην αποστολή καλών υπηρεσιών του ΟΗΕ.